Ναι, στον αθλητισμό, όχι στα ναρκωτικά, είπαν με τον τρόπο του παλέμαχοι χανιότροπε ποδοσφαιριστέ, που το Σάββατο στο γήπεδο τη Μοναχή Ελιά αγωνίστηκαν για να στείλουν το μήνυμα τη υγιού και σωστή ζωή σε όσου έχουν εμπλακεί στη σύγχρονη αυτή μάστιγα και σε όσου μπορεί κάποτε να πέσουν στα δίχτυα τη. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Να βοηθήσουμε και του θεράποντε, είναι μερικά παιδιά που θα παίξουν από ό,τι έχω μάθει, και να ακούσουν οι νέοι και οι και να μάθουν που είναι κάτι πολύ σοβαρό και το οποίο πιστεύω ότι πρέ... γίνεται ένας αγώνας για να το μάθει ο κόσμος, αλλά πιστεύω ότι πρέπει ακόμα να υπάρχει μια μεγαλύτερη κινητοποίηση που να συνειδητοποιούν τα μικρά παιδιά. Γιατί αυτά τα επικίνδυνα τώρα. Αφορμή για τον αγώνα ήταν η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Ο αθλητισμό θεωρείται δικαιολογημένα ω ένα από του πιο πρόσφορου τρόπου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Ω Εθνικό Συμβούλιο Κατά των Ναρκωτικών, αποδίδουμε μέγιστη σημασία σε αυτό που ονομάζουμε πρωτογενή πρόληψη και η οποία είναι η πρόληψη που γίνεται μέσα στην οικογένεια, στο σχολείο και στον αθλητισμό. Δηλαδή, ασχολούμενοι με τον αθλητισμό, οι νέοι, οι νέοι άνθρωποι βρίσκουν στόχου, βρίσκουν ένα τρόπο ζωή τέτοιο που είναι μακριά από την παρέτηση και μαθαίνουν να αγωνίζονται. Μαθαίνουν να αγωνίζονται σωστά, να έχουν μια ευγενή άμυλα και μέσα από αυτό το δρόμο προσεγγίζουν και τον αγώνα κατά των αιτιών των ναρκωτικών. Διότι για μα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι αιτίε των ναρκωτικών και όχι μόνο να λαμβάνονται μέτρα όπω αυτά που ονομάζονται μείωση τη βλάβη, που είναι ουσιαστικά μια ασπιρίνη απέναντι σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που χρειάζεται μια πολύπλευρη αντιμετώπιση. Καλό είναι να αθλείται ο κόσμο. Εμείς είμαστε μεγάλοι, προσπαθούμε ακόμα και τρέχουμε. Έχουμε άτομα που είναι 70 χρονών, 68 χρονών, 60, 50, 55. Δεν σα έχουμε και κάποιους πιο μικρούς. Αλλά είναι άτομα που είναι 70, να μην πω και παραπάνω από 70, τα οποία τρέχουν και κάνουν μεγάλο αγώνα γιατί ορισμένοι έχουν προβλήματα με τα αγώνα, το ένα άλλο. Και δένονται και κάνουν τρέχουν, για να έρθουν πρέπει. να τρέξουν. Αντέχουν γιατί το, τους αρέσει. Να είναι ένα, να είναι ένα παράδειγμα και για αυτά τα παιδιά. Βέβαια. Μεγάλο παράδειγμα. Οι παλέμαχοι λοιπόν έστειλαν το μήνυμά του. Και είναι παρήγορο ότι υπάρχουν σήμερα, έστω και με μεγάλε δυσκολίε, δομέ που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και την θεραπεία των χρηστών. Πράγμα που απαιτεί μεγάλη δύναμη ψυχή και από του ίδιου. Παίζουμε για να δώσουμε ένα μήνυμα σε σχέση με τα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά, όπω γνωρίζετε, συνδέονται άμεσα με την ανθρώπινη ψυχή και τα προβλήματά τη. Άρα δεν υπάρχει μία και μοναδική συνταγή για να αντιμετωπιστούν. Το ζήτημα είναι ότι Πρέπει να προσεγγίσουμε τον άνθρωπο, τον άρρωστο, ο οποίος δυσκολεύεται και έχει ε, πέσει στα ναρκωτικά με διάφορους τρόπους, ε, χωρίς να αποκλείουμε τίποτα. Ναι στον αθλητισμό, όχι στα ναρκωτικά, ναι στην καθαρή ζωή, όχι στις εξαρτήσεις. Το να ξεκινήσει κανεί να πέσει δυστυχώ είναι εύκολο. Το να σηκωθεί όμως είναι πολύ δύσκολο. Βεβαίω θέλει μεγάλη ψυχική δύναμη γιατί το να αλλάζει τον εαυτό σου στη θεωρία είναι πολύ απλό. Στην πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλει ψυχή.